Λοιπόν, γεια σας, είμαι η Κατερίνα και θα σας φτιάξω ένα χαλβά λίγο αλλιώτικο από τους άλλους. Γίνεται με άνθος, αραβοσύκη, αρωματισμένο με βανίλια, ζάχαρη, αμύγδαλα και λίγο δύο κουταλιές αραβοσιτέλαιο. Είναι δηλαδή πολύ απλός, με πολύ λίγα λάδια και πολύ λίγη ζάχαρη, αλλά είναι πολύ νόστιμος. Λοιπόν, αρχίζουμε ανακατεύοντας ένα λίτρο νερό με τη ζάχαρη, 300 γραμμάρια ζάχαρη. Και με το άνθος που είναι ένα φυτάκι, 160 γραμμάρια. Θα αφήσουμε στην άκρη το μείγμα αυτό. Θα ανάψουμε τη φωτιά μας και μέσα στην κατσαρόλα θα ρίξουμε δύο κουταλιές αραβοσιτέλαιο. Όπου θα καποτίσουμε τα αμύγδαλα. Όπως βλέπετε τα λάδια μας είναι πολύ λίγα. Για όσους δεν μπορούν να τρώνε πολύ λάδι. Και θα το αφήσουμε λιγάκι να καμπουργιστεί, να πάρει ένα ξανθό χρώμα. Εδώ μεταξύ έχουμε προετοιμάσει φορμάκια για να βάλουμε τον χαλβά μας. Καμπουργίζουμε το αμύγδαλο λοιπόν. Κοντεύει. Αντί για αμύγδαλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους ξηρούς καρπούς, όπως καρύδι, όπως φιστικέ υγιεινής ή ακόμα και φρούτα, στεγνά, αποξηραμένα. Το χαλβά μας εδώ γίνεται πολύ γρήγορα. Θα κατεβάσω από τη φωτιά για να ρίξω και το μείγμα μου μέσα. Είναι σχεδόν έτοιμο το αμύγδαλο, δεν θέλουμε να κάψει πολύ. Βάζουμε πάλι επάνω στη φωτιά. Και θα το ανακατέψουμε μέχρι να αρχίσει να πλύσει και να κοφλάζει. Θα πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα και είναι εντυπωσιακός στην εμφάνιση. Είναι πολύ εύκολος να γίνει. Δεν κοστίζει πολύ και μπορεί να φαγωθεί άνετα από ανθρώπους που δεν τρώνε πολύ ζάχαρη, λάδια κτλ. Εδώ ο χαλβάς έπαιξε. Τώρα να κατέβουμε λιγάκι ακόμα να αποκλάσει, να ξεκολλήσει από την κόμματα της κατσαρόλας. Σε ατομικά φορμάκια, τα οποία λιγάκι βρέχουμε για να ξεκολλάει και εύκολα. Μόλις κρυώσει, τον
ξεφορμάρουμε και μπορούμε να τον γαρνίρουμε και με γλυκό του κουτάλι ή απλώς με λίγη κανέλα ή ό,τι αρέσει το καθένα. Αυτός ο χαλβάς είναι λιγάκι αλλιώτικος από τους άλλους, όπως λέω, διότι δεν περιέχει πολύ λάδι, δεν έχει πολύ ζάχαρη και μπορεί να φαγωθεί άνετα με ό,τι υλικό θέλετε από πάνω ή με κανέλα ή με διάφορους τριμμένους ξηρούς καρπούς.